Μετά έρχεται μια παράσταση που εγώ προσωπικά και νομίζω όλοι σας την περιμένετε με πολύ μεγάλη προσμονή. Γιατί, ναι μεν είναι μια παράσταση με μουσικό και οπερατικό θα λέγαμε χαρακτήρα, θέλετε να πούμε ότι κινείται μεταξύ της όπερας και του musical, rock opera πάντως υποτιτλίζεται, όμως είναι γραμμένη από έναν Έλληνα συνθέτη, δηλαδή η μαγιά του αρχικού δημιουργού είναι καθαρά ελληνική, δεν είναι ένα musical που ήρθε απ' έξω, αυτό θα είναι το επόμενο θα σας πω. Και αυτό για μένα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όχι μόνο γιατί πρωταγωνιστεί η Ντιβίνα Αναβίση. Θα μας μιλήσει και ο Γιάννης Ορακλέας και για αυτό μετά. Αλλά γιατί είναι από έναν Έλληνα και είναι ένα υβριδικό πράγμα. Δηλαδή, Έλληνας γράφει ροκ όπερα στην Ελλάδα για Έλληνες ηθοποιούς, σε ένα τεράστιο χώρο. Και έχω πολύ μεγάλη περιέργεια το πώς αυτό θα ακουμπήσει στον κόσμο. Πάντως το περιμένω με πολύ μεγάλη προσμονή και νομίζω και όλες. Η ροκ όπερα, η καμπάνα στο Πετροβάρης. Ο γράφει έργα, όπως είναι η Μάλα, όπως είναι η Δαίμονες, όπως είναι τώρα οι Καμπάνες, που πάει τα πράγματα στα άκρα. Στα άκρα, στα απόλυτα άκρα. Και στα βάθη της ανθρώπινης ψυχής και στις επιθυμίες και κάνει τα πράγματα, ανεβάζει ένα μπήχη εσωτερικότητας πάρα πολύ ψηλά και με μια μουσική που δεν είναι καθόλου εύκολη, θα έλεγε κανείς. Είναι επικοινωνιακή, αλλά όχι εύκολη. Και πάντα δουλεύοντας ένα κείμενο του Νίκου, του Καρβέλα και μπαίνοντας ένα παιχνίδι μουσικό, είναι ένα ταξίδι που δεν ξέρεις που θα σε πάει. Εύχεσαι δηλαδή να σε πάει καλά. Επειδή δεν είναι η πρώτη φορά και επειδή γνωριζόμαστε και έχουμε φτιάξει μια καλή ομάδα, θα έλεγα, γνωρίζοντας καλά πια τα χούγια του καθενός, τις αδυναμίες αλλά και τις βαθιές επιθυμίες, πιστεύω ότι οι καμπάνες του Edelweiss θα είναι μια ακόμη ροκ όπερα του Νίκου που θα γράψει την ιστορία που θέλει ο Νίκος να γράψει. Έχω ένα σκηνοθετικό σημείωμα, προσπαθώντας να μην πω τίποτα, ή έγραψα μια σελίδα λέγοντας τίποτα, γιατί τι να πω. Δεν μπορώ να πούμε ούτε την ιστορία, ούτε τι γίνεται, ούτε ποιος πάει με ποιαν κτλ. Είναι δύσκολα να πω αυτά. Θα μείνουν μυστικά. Μέχρι 20 Γενάρη θα τα μάθετε. Εγώ τα ξέρω βέβαια, γι' αυτό με βλέπετε έτσι. Αυτό δεν ξέρω, ναι, και αυτό για όλη την οικογένεια. Ειδική οικογένεια βέβαια, κάπως πιο προχωρημένη οικογένεια. Γιατί υπάρχουν και προχωρημένες οικογένειες σε αυτόν τον τόπο. Τι άλλο. Οικογένεια Άτομος. Ναι, έχουμε τέτοια παραδείγματα. Οικογένεια Άτομος. Δεν είναι ο Νίκος εδώ να σας τα εξηγήσει, μου είπε να τα πω εγώ που τα λέω έτσι ωραία. Πέρα από την Άννα τη Βύση έχουμε πολύ ωραίους έτσι, και δυνατούς συνεργάτες. Λέω να μην τους πω όμως ή να πω κανένα. Σήμερα θα το ζούμε, να αποφασίσουμε και θα αρχίσουμε γερά τις πρόβες να μπούμε σε αυτή την περιπέτεια έτσι, χωρίς δίχτυ. Είναι αυτό. Σε την Desolée without δίχτυ. Ωραία. Και να κλείσουμε στο θέμα των... Τι λες, Άννα? Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.